Σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι η υπερκατανάλωση κρέατος σχετίζεται με κάποια προβλήματα υγείας όπως καρκίνο και καρδιοπάθειες και ειδικά όσον αφορά τα επεξεργασμένα κρεατικά όπως τα λουκάνικα, το ζαμπόν κτλ. Μια πρόσφατη μελέτη όμως από το Πανεπιστήμιο του Harvard υποστηρίζει ότι δεν είναι το κρέας που δημιουργεί τόσο πολύ το πρόβλημα αλλά ο τρόπος που το μαγειρεύουμε τουλάχιστον όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2. Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη υποστηρίζει ότι όταν μαγειρεύεται το κρέας σε υψηλή θερμοκρασία, για παράδειγμα στο φούρνο, στο γκριλ και στην ψησταριά, η πιθανότητα να εμφανίζεται διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται κατά 50% σε σχέση με τα άτομα που καταναλώνουν σπανιότερα κρέα μαγειρεμένο σε υψηλή θερμοκρασία. Αυτό δεν αφορά μόνο το κρέα από θηλαστικά, δηλαδή μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, αλλά και τα πουλερικά, δηλαδή το κρέα από κοτόπουλο. Εκτό από την αυξημένη πιθανότητα να διαγνωστούν με διαβήτη τύπου 2, τα άτομα που καταναλώνουν συστηματικά κρέα μαγειρεμένο σε υψηλή θερμοκρασία έχουν και αυξημένη πιθανότητα να πάσχουν από παχυσαρκία. Να τονίσουμε ότι στη συγκεκριμένη μελέτη η ποσότητα κατανάλωσης κρέατος και κοτόπουλου στις ομάδες σύγκρισης ήταν ίδια και το μόνο που διέφερε ήταν ο τρόπος μαγειρέματος. Αντιθέτως, τα ψητά ψάρια δεν φαίνεται να δημιουργούν τα ίδια προβλήματα. Άρα μπορείτε να τρώτε άφοβα ψητά ψάρια. Πρόσφατα δημοσίευσα ένα βίντεο που εξηγεί κατά πόσο το κρέας έχει ποιοτική πρωτεΐνη σε σχέση με τις φυτικές τροφές. Εφόσον το θέμα φαίνεται να σας ενδιαφέρει, αξίζει να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζει αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου για να δείτε το συγκεκριμένο βίντεο. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.